Θυμάστε ότι όλοι οι δήμαρχοι, όλες οι δημοτικές αρχές, ακούσαμε και χθες τον κύριο Μαλανδράκη, να λένε ότι αυξήστε τους πόρους προς την αυτοδιοίκηση. Αν θέλετε αυτό να μεταφράζεται σε έργα, να μην αυξάνουμε μόνο τις αρμοδιότητες και τις υποχρέωσεις των Δήμων, αλλά να αυξάνουμε και τους πόρους για να μπορούν να ενισχυθούν. Υπάρχει μεγάλη συζήτηση για το τι γίνεται και με τους μικρότερους Δήμους, τους πιο ορεινούς Δήμους πολλές φορές. Συνήθως πιο μικροί είναι και πιο ορεινοί Δήμοι που αντιμετωπίζουν και μεγαλύτερες προκλήσεις, ό,τι έχει να κάνει με την πηγή των εσόδων τους. Όλα αυτά θα τα βάλουμε στο τραπέζι της συζήτησης με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ σε πολύ λίγο στη συνέχεια της εκπομπής. Προς το παρόν, πάμε να συνδεθούμε με την Πλατεία Ελευθερίας, εκεί που βρίσκεται ο κύριος Ισαμάκης, είναι αντιδήμαρχος τεχνικών έργων. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Σοκιανάκη. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας, κύριε Ισαμάκη. Βρίσκεστε στην Πλατεία Ελευθερίας. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Βρίσκεστε στην Πλατεία Ελευθερίας, στο κεντρικότερο σημείο λοιπόν του Ηρακλείου, ένα από τα κεντρικότερα σημεία του Ηρακλείου. Εργασίες οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη και ξέρετε το μεγάλο ερώτημα όλων των κατοίκων και, των περιπατητών ακόμα και όσων βρίσκονται περνάνε από το Ηράκλειο. Πότε τελειώνουν αυτές οι εργασίες, πού βρισκόμαστε, αν είμαστε μέσα στα χρονοδιαγράμματα. Καταρχάς βρισκόμαστε στην πλατεία Καζαντζάκη αυτή τη στιγμή και φόντο έχουμε πίσω την πλατεία Ελευθερίας, την κεντρική πλατεία Ελευθερίας και όντως βρίσκονται σε εξέλιξη τα έργα τα οποία προχωρούν με ικανοποιητικούς ρυθμούς και να πούμε ότι ήταν ένας από τους βασικούς αρχικούς στόχους που θέσαμε. Πρώτον να εκτελεστεί σωστά το έργο με την καλύτερη δυνατή ποιότητα των υλικών αλλά και να εκτελεστεί σε πολύ σφιχτό χρονοδιάγραμμα που έχουμε θέσει για να μην έχουν ζητήματα ουσιαστικά η οικονομική δραστηριότητα της πόλης και ιδιαίτερα κατά τους δρόμους κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου που είδατε ότι προσπαθήσαμε να δώσουμε ένα μεγάλο τμήμα και να περιορίσουμε λίγο την όχληση. Σήμερα που μιλάμε βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες τόσο στο κομμάτι από την Πεδιάδος μέχρι και με τη σύνδεση με το πάρκο Γεωργιάδη, καθώς επίσης βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες στο κεντρικό τμήμα της Πλατείας Ελευθερίας, όπου σήμερα που ξαναπέρασα από την Πλατεία Ελευθερίας εργαζόταν 15 άτομα. Ο στόχος μας είναι 21, ξέρετε μιλάω για στόχους γιατί με τα δημόσια έργα ποτέ δεν μπορεί να είσαι ασφαλής σε σχέση με τα χρονοδιαγράμματα. Ο στόχος μας για το τμήμα από την Πεδιάδος μέχρι και το πάρκο Γεωργιάδη, η σύνδεση αυτή, είναι 21 Οκτωβρίου να είναι ολοκληρωμένο, παραδομένο. Αν δεν κάνω λάθος και δεν ξέρω αν έχουν ολοκληρωθεί, γίνονται και εργασίες στα πεζοδρόμια για να ολοκληρωθεί έτσι, το κομμάτι της πεζοδρόμησης, έτσι, σωστά? Σωστά, σωστά. Είναι ένα τμήμα που ξεκινάει από την Πεδιάδος και καταλήγει στο πάρκο Γεωργιάδη. Σε αυτό λοιπόν το τμήμα έχουμε βάλει ένα μεγάλο στόχο, 21 Οκτωβρίου, να είναι έτοιμο παραδομένο το τμήμα αυτό της Πλατείας Ελευθερίας, της ευρύτερης Πλατείας Ελευθερίας, εν πάση περιπτώσει. Και έχουμε βάλει στόχο ούτως ώστε η παρέλαση να γίνει ανεμπόδιστα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Ο μεγάλος στόχος είναι τα Χριστούγεννα, πριν τα Χριστούγεννα μάλλον, 14-15 Δεκεμβρίου και για μέχρι τότε να έχει παραδοθεί και αυτό το τμήμα που λέμε και η πλατεία Καζαντζάκη που έχει μείνει ένα πολύ μικρό της τμήμα και περιμένουμε την παράδοση των υλικών και συγκεκριμένα ενός υλικού πορφυρίτη το οποίο θα μπει στο τμήμα που έχει απομείνει να εκτελεστεί καθώς επίσης και να έχει ολοκληρωθεί το τμήμα της πλατείας Ελευθερίας που δουλεύεται. Και εδώ να πούμε το εξής, υπήρχε ένας σχεδιασμός τέλος Οκτώβρη, αμέσως μετά δηλαδή στις 21 Οκτωβρίου που θα ολοκληρωθεί το τμήμα αυτό που περιγράφουμε και εκτελείται σήμερα, να μπει ο εργολάβος, ο ανάδοχος μπροστά στα καταστήματα και στην περιφέρεια. Αυτό είναι κάτι το οποίο το εξετάζουμε γιατί θέλουμε 15 Δεκεμβρίου με 15 Ιανουαρίου τις μέρες των εορτών να μην είναι εργοτάξιο το Ηράκλειο και οι εορταστικές εκδηλώσεις στα Χριστούγεννα Ηρακλειώτες. Με προλαβαίνετε, και όπως καταλαβαίνετε ήταν η επόμενη ερώτησή μου αυτή. Πέρυσι τα Χριστούγεννα μας βρήκαν χωρίς την Πλατεία Ελευθερίας και εννοώ φυσικά χωρίς το παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο κάστρο που στηνόταν στην πλατεία. Φέτος θα μας βρουν με την πλατεία. Φέτος θα μας βρουν με την πλατεία. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα έχει ολοκληρωθεί. Απλά μπορεί να μην ξεκινήσουμε το έργο μπροστά στα καταστήματα τέλος Οκτώβρη. Αν εκτιμήσουμε ότι το διάστημα αυτό δεν είναι ικανό να ολοκληρωθεί το έργο και να γίνουν οι γιορτές όπως πρέπει, δεν θα το ξεκινήσουμε. Θα το ξεκινήσουμε μετά τις 15 Ιανουαρίου. Ούτως ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα για τους καταστηματάρχες, έτσι. Σωστά, σωστά, σωστά. Και με στόχο μετά να προλάβουμε να ολοκληρωθεί το σύνολο πια του έργου, δηλαδή και το κομμάτι στη συνέχεια της δικαιοσύνης, αλλά μπροστά και από το Αστόρια και μέχρι και την πλατεία Αλεξίου, που είναι η ολοκλήρωση του συνόλου του έργου και στα καταστήματα μπροστά, να ολοκληρωθεί πριν τις αρχές της νέας σεζόν. Γίνεται μια προσπάθεια να καλύψουμε όσο δυνατόν καλύτερα το χρόνο, να αξιοποιήσουμε μάλλον όσο δυνατόν καλύτερα το χρόνο, με την μικρότερη δυνατή όχληση. Αντιλαμβάνομαι ότι είσαστε ικανοποιημένος από την πορεία των εργασιών μέχρι τώρα, έτσι. Νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία της υπηρεσίας με τον ανάδοχο. Εξελίσσεται το έργο κανονικά. Καθυστέρησε λίγο να ξεκινήσει από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι να, οι τεχνικές λεπτομέρειες να οριστικοποιηθούν. Και από την μέρα που ξεκίνησε, νομίζω ότι προχωρά με ρυθμούς αρκετά ικανοποιητικούς, τουλάχιστον στα μάτια τα δικά μας, φαντάζομαι και στα μάτια των Ηρακλειωτών. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Ισαμάκη. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας από το κεντρικότερο, ξαναλέω, σημείο του Ηρακλείου. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά, κύριε Σοκιανάκη. Εγώ σας ευχαριστώ.